Το Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου και το Δημαρχείο της πόλης αντίστοιχα ήταν η πρώτη σταθμή της αποστολής των βετεράνων του Άγιαξ που βρίσκονται στα Γιάννενα με αφορμή το φιλικό παιχνίδι της Τετάρτης με την ομάδα των βετεράνων του ΠΑΣ Γιάννενα στους Ζωσιμάδες στις 8 το βράδυ. Η αποστολή του Άγιαξ δόρισε στον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχρημάνη αλλά και στον Δήμαρχο Μωυσή Ελισάφ από μια φανέλα του Άγιαξ με τον αριθμό 9. Ως ένα ελάχιστο ευχαριστώ για την στήριξη που παρήχαν οι δύο φορείς στη διοργάνωση του αγώνα και στη φιλοξενία της αποστολής. Που σήμερα η φιλική ομάδα του Άγιαξ έρχεται στην περιφέρεια της Ηπείρου. Και γενικά στην Ήπειρο. Εμείς, η ηλικία η δικιά μου, θυμάται την ομάδα τότε του Άγιαξ που ήταν κάτι καταπληκτικό στην Ευρώπη. The men's from my late night, the Rinner Hill put the Ulimoy team from Tun off. Και από τότε παρακολουθούμε πάντα την πορεία του Άγιαξ. And all that for the Άγιαξ here. Εμείς εδώ στα Γιάννενα. Here in Γιάννενα. Επειδή είχαμε όλοι ενθουσιαστεί εκείνη την εποχή από την πορεία σας. Και παρεσόντου σε αυτόν τον Ulimoy tight. Τον ΠΑΣ Γιάννενα τον ονομάσαμε Άγιαξ της Ηπείρου. I have the number here in by ΠΑΣ Γιάννενα, Άγιαξ Παν Ηπείρου. Και η ηλικία η δικιά μας. Μέχρι σήμερα. Τότε φαντά. Έχει τις καλύτερες εντυπώσεις για την ομάδα σας. Έπεσε το most erinnering for Άγιαξ Αμστερντάμ. Και όταν χτες σας είδα ότι περάσατε στην ιδιαίτερη πατρίδα μου στο Μέτσοβο, θυμήθηκα ότι σε αυτή την πλατεία βλέπαμε τους αγώνες μικρά παιδιά, τότε έμπαινε η τηλεόραση στην Ελλάδα, του Άγιαξ με τον Παναθηναϊκό. Η υποδοχή στο Δημαρχείο έγινε σε θερμό κλίμα, με την παρουσία του Δημάρχου Μωυσή Ελισάφ, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρη Παπαγεωργίου, του Αντιδημάρχου αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Νίκου Τσόλη και Δημοτικών Συμβούλων. Που υποδεχόμαστε σήμερα στο Δημαρχείο της πόλης μας τους βετεράνους μιας μεγάλης, μιας αθλητικής ποδοσφαιρικής ομάδας, μιας ομάδα θρύλου του Άγιαξ της Ολλανδίας. Εκείνης της θρυλικής ομάδας του Γιόχαν Κρόιφ με τις φανταστικές επιτυχίες στη δεκαετία του 70 και αργότερα, που είχαμε και εμείς τη χαρά για πρώτη φορά να δούμε σε τηλεοπτική μετάδοση στην πόλη μας τον αγώνα με τη δική μας ομάδα του Παναθηναϊκού στο Γουέμπλι. Οφείλω να συγχαρώ τον σύνδεσμο βετεράνων ποδοσφαιριστών της δικής μας ομάδας, του ΠΑΣ Γιάννενα, που είχε την πρωτοβουλία για τη σημερινή παρουσία σας εδώ και για τον αυριανό αγώνα. Μετάγεται βετεράνοι από ΠΑΣ Γιάννενα, that this is very coming done that Άγιαξ here can be can say. Εκείνη την εποχή, εκείνη την δεκαετία του 70, πραγματικά η πόλη μας είχε μια φανταστική ομάδα στην οποία δόθηκε και το όνομα ο Άγιαξ της Ηπείρου σαν μια μικρογραφία της πολύ μεγάλης ομάδας του θρυλικού Άγιαξ εκείνης της περίοδου. Είναι κρίμα που δεν έχουμε όλους αυτοί που ήταν το 1971 στην ομάδα, όπως ο Γιόχαν και ιδιαίτερα και ο Μπάρι Κούσοφ, ο οποίος ήταν η τέλεια προπονητής στην ομάδα.